Τους πραγματικούς μαχητές της ζωής συνάντησε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης για να τους ευχηθεί για τη νέα σχολική χρονιά. Είμαστε στους μαχητές, ξεκινάνε, τους ευχόμαστε καλό ξεκίνημα. Πέρσι παραδόθηκε όλο το κτηριακό συγκρότημα και είμαστε χαρούμενοι. Ξεκινάει η λειτουργία και ευχόμαστε να είναι μια λειτουργία ανεμπόδιστη, όλα να πάνε καλά και να ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε να ικανοποιηθεί, τα παιδιά μας να έχουν όλη τη βοήθεια που πρέπει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και αυτό πρέπει να ισχύει και σε όλον αυτόν τον ευαίσθητο χώρο και αξιοποιώντας και τη σημερινή παρουσία, δεν ξεχνούμε το κύριο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η λειτουργία του, η οποία δυστυχώς μια συγκροτημένη πολιτεία, οι κυβερνήσεις μας, το άφησαν πάνω στους εθελοντές, στους γονείς των παιδιών να το λειτουργήσουν ένα χώρο ο οποίος θέλει υψηλό επαγγελματισμό, χρόνους και χρηματοδότηση. Άρα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε η υγεία πρόνοια να υπάρχει σε όλο τον χώρο αυτόν, να χρηματοδοτούνται και να υπάρχουν όλοι οι εργαζόμενοι που απαιτούνται για να το λειτουργήσουν. Και δεν πρέπει αυτό να αφήνεται στους γονείς να κρατήσουν ζωντανό αυτόν τον χώρο. Νομίζω ότι αν ενώσουμε δυνάμεις θα το επιβάλλουμε, γιατί αυτό είναι το σωστό. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι σήμερα. Είναι μια στιγμή που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Τα παιδιά μας μπήκαν στο νέο κτίριο των μαχητών. Ελπίζουμε ότι όλη η κοινωνία και όλη η πόλη θα είναι κοντά μας και θα μας στηρίζουν. Οι μαχητές είναι ο Σύλλογος για την Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και φιλοξενείται σε νέο κτίριο που αναγέρθηκε στην περιοχή της Δροσιάς κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Συγχαίρω το Διοικητικό Συμβούλιο και εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να έχετε δύναμη και ευλογία σε αυτό το έργο και οι γονείς των παιδιών να έχετε δύναμη και ευλογία, γιατί όλη αυτή η κατάσταση η οποία βιώνεται μέσα εδώ είναι μια εξαιρετικά μεγάλη ευλογία και επίσκεψη του Θεού. Σας εύχομαι δύναμη, χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια της Παναγίας μας και με τις πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Είμαστε κοντά σας με όλη μας την αγάπη, με την προσευχή μας και με την ευχή μας. Θα προσφέρω εδώ στο ίδρυμα, στο σχολείο αυτό, το οποίο σήμερα ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά, μια εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου για ευλογία. Σήμερα ξεκινάει σε αυτό το χώρο το ΚΔΙΦ δυναμικότητας 50 ατόμων. Πιστεύω ότι θα ικανοποιήσουμε ανάγκες της πόλης μας πολλές. Παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε μία από τις υπάρχουσες δομές. Διοικητικό και προσωπικό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες την προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι η άδεια λειτουργίας του κτηρίου βγήκε πριν λίγες μέρες, οπότε όπως καταλαβαίνετε ότι τρόεξαμε όλοι για να είμαστε έτοιμοι για τη σημερινή μέρα όπου το σχολείο μας υποδέχτηκε όμορφα παιδιά και για τα οποία παλεύαμε τόσα χρόνια να έχουν το χώρο που τους πρέπει. Στο κτίριο στεγάζεται κέντρο ημερήσιας φροντίδας για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ατόμων. Είναι δυναμικότητας 50 ατόμων, ενώ λειτουργεί εκεί στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης δυναμικότητας 13 ατόμων.